Καλημέρα από μένα. Σας καλωσορίζω στην εκκλησία Γενικής Πρακτικής Συνέλευσης της ΕΒΝΑ. Τα τελευταία χρόνια η Γενική μας Συνέλευση γεννήθηκε το κλίμα που δεν έχει κλειδωθεί μας. Η συμμετοχή είναι πολύ μικρή. Η κρίση έχει περάσει βαθιά μέσα στο πρατήριο και η κίνδυνη αφανισμού του με τη μορφή που το ξέραμε ως μικρή οικογενειακή επιχείρηση είναι ορατή. Αν δεν βάλουμε τις δυνάμεις μας να το υπερασπιστούμε τώρα σε δύσκολες στιγμές, οι μεγάλες εταιρείες παραμονεύουν. Μαζί παραμονεύουν και τα άγνωστα συμφέροντα που βλέπουμε να καταλαμβάνουν τα αρχεία που κλείνουν και να εισέρχονται στην αγορά με πρακτικές νύχτας και αθέμητου ανταγωνισμού. Είναι φανερό ότι δεχόμαστε μια επίθεση από κεφάλαια που κάπου ασφιχτιούν και θέλουν να νομιμοποιηθούν. Σήμερα η χώρα βρίσκεται σε χειρότερο σημείο με αυξημένο το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ με μειωμένη παραγωγή και με πλήρη αδυναμία να λειτουργήσει μια κανονική οικονομία. Οι δανειστές φύγουν την οικονομική θηλιά διαρκώς και απαιτούν τη διάλυση των κοινωνικών δομών, τη κοινωνική ασφάλιση, το ξεπούλημα του πλούτου τη χώρα, την αποδιάρθρωση τη οικονομία και τη διάρρηξη τη κοινωνική συνοχή. Ο κλάδος μας διαμέσου τη ΣΟΒΕ προειδοποίησε ότι οι συνέπειες με τα μέτρα και τα μνημόνια θα είναι βαριές τόσο στον κλάδο όσο και στην κοινωνία και στην οικονομία γενικότερα. Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε, αλλά οι κυβερνήσεις άκουγαν μόνο τη φωνή των δανειστών και των εταιριών. Η κρίση μας χτυπάει από παντού. Στον κλάδο μας οι φόροι είναι δυσβάσταχτοι. Τα πρόστιμα τελείωτα δυσβάσταχτα είναι και τα συνολική έξοδα που μας επιβάλλουν. Όπως αυτό με τα συστήματα ευρώ νεκρών για τα οποία ακόμη και δεν έχει εκταμιευτεί ούτε ένα ευρώ επιχορήγηση, τις οικοδομητρήσεις, τις πιστοποιήσεις, τη σφραγή των αντιών κτλ. Μας εξουστενώνουν με όλα και όλα τα δικαιολογούν με την κρίση, το μνημόνιο και την πάταξη της παραβατικότητας. Όμως εμείς βλέπουμε μόνο βάρη φόρους και ένταση της παραβατικότητας. Εμείς ξέρουμε ότι πίσω από τα περισσότερα μέτρα κρύβονται μεγάλες εταιρείες, θέλουν την αγορά και τη θέλουν τσάπα. Στο διάστημα που πέρασε από την περσική γενική συνέλευση, η κατάσταση στα πρατήρια επιδεινώθηκε. Συνεχίστηκε το κλείσιμο των πρατηρίων. Δεν ξέρουμε πόσα είναι αυτά που λειτουργούν πραγματικά, πόσα λειτουργούν παράνομα, χωρίς σύστημα, πόσα λειτουργούν μερικές μέρες της εβδομάδας και πόσα δεν λειτουργούν καθόλου. Αλλά δεν το έχουν δει. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι μεγαλώνει διαρκώς το μερίδιο των εταιρικών και ανεξέλεγκτων πρακτηρίων στην αγορά. Το Διοικητικό Συμβούλιο. Η διοίκηση ΣΕΒΝΑ όλο αυτό το διάστημα δρούσε μαζί με την ΟΒΕ υπερασπίζοντας το κλάδο. Κάναμε κοινές δράσεις και ενέργειες για όλα σχεδόν τα θέματα με κυριότερο την αντιμετώπιση της αρνητικής επίθεσης των εξοντωτικών προστήμων και τα τρέχοντα προβλήματα από τα συστήματα ζωών νεκρών μέχρι τις αγρονομικές διατάξεις. Διαπιστώνουμε ότι οι κυβερνήσεις γίνονται συνεχώς και σκληρότερες μαζί μας, αλλά και με όλες τις κυβερνητικές επιχειρήσεις. Τα πράγματα δυσκολεύονται από την αδυναμία του συνδικαλιστικού μας κινήματος να κινητοποιήσει δυνάμεις και να αποκτούσει μέτρα και να πιέσει για λύσεις. Με ποιες δυνάμεις να παρουσιάσουμε και να διεκδικήσουμε σήμερα, ξέρουμε ότι ο συνδικαλισμός, η πολιτική, η διεκδίκηση είναι θέμα συσχετισμών δυνάμεων και κινητοποίησεων. Όταν δεν μπορούμε, δυστυχώς θα μας κάνουν ό,τι θέλουν. Όταν δεν μπορούμε να υπερασπίσουμε, ό,τι δεν μπορούμε να υπερασπίσουμε, το παίρνουν. Αυτό είναι που βλέπουμε να εκτελήσεται τα χρόνια της κρίσης μπροστά μας. Το ταμείο μας το παίρνουν, πρόστιμα βάζουν. Επιχορήγηση δεν δίνουν, προβλήματα και βάρη προσθέτουν, δικαιώματα και κατακτήσεις καταργούν και προβλήματα δεν λύνουν. Πραγματοποιήσαμε συνάντηση με την περιφέρεια για ζητήματα του κλάδου και των ελέγχων. Τι να το κάνεις όμως όταν δεν υπάρχει πολιτική βούληση να στηρίξουν τη μικρομεσαία επιχείρηση. Αγαπητοί συνάδελφοι, η κατάστασή μας είναι δύσκολη έως τραγική. Η βιωσιμότητα των πρατηρίων μας υπονομεύεται, η αγορά μονοπολείται. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υπερασπίσουμε το πρατήριο. Όμως χρειαζόμαστε νέες δυνάμεις, νέους αγώνες και νέα συσπήρωση γύρω από την Ένωση. Διαφορετικά το μέλλον μας είναι ζωφερό.